Ένα από τα προβλήματα της πόλης μας που καλείται σήμερα να επιλύσει, πρόβλημα που η προκάτοχή σας, κύριε Δήμαρχε, χρόνια τώρα δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία, είναι αυτό των αδέσποτων ζώων. Πριν πω οτιδήποτε, θα συμφωνήσω ότι το θέμα με τα δέσποτα είναι μεγάλο και όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και η λύση πρέπει να βρεθεί πρώτα για αυτά τα πλάσματα και μετά για μας. Κάθε έμβιο όν, και συμφωνούμε πιστεύω όλοι σε αυτό, έχει δικαίωμα στη ζωή και σαφώς κάτι τέτοιο ένας πολιτισμένος λαός οφείλει να το σέβεται. Καθημερινά πετάμε ζώα στους δρόμους. Ζώα που τα βαρεθήκαμε. Ζώα που δεν μας εξυπηρετούν πια στη δουλειά μας. Κουταβάκια που πηγαίνουν στη σκυλίτσα μας. Κουταβάκια που δεν θέλουν πια τα παιδιά μας. Ζώα που τα βασανίζουμε που και που έτσι για την πλάκα μας. Και όλα αυτά τα ζώα καταλήγουν στους δρόμους σε ένα τελείως αφιλόξενο περιβάλλον. Έρμεα πια της κακίας μας, της αδιαφορίας μας, στο πουθενά, χωρίς κατάλημα στα κρύα, χωρίς νερό τα καλοκαίρια, χωρίς φαγητό, αντιμετωπίζοντας τα περισσότερα καθημερινή βία, ζώα που σέρνονται πια εξαθλειωμένα, οικετεύοντας για λίγη φροντίδα, για λίγη στοργή. Όλα τα παραπάνω έχουν δυστυχώς ως αποτέλεσμα κάποια από αυτά τα ζώα να αποκτούν επιθετική συμπεριφορά, που τα περισσότερα την πληρώνουν με τη ζωή τους. Με ποιον τρόπο? Τη φόρα. Τον πιο σκληρό τρόπο. Σκυλιά που με δημοτικό χρήμα στηρώθηκαν, σιτίζονταν, εμβολιάστηκαν για 6 ολόκληρα χρόνια. Τις 2 τελευταίες μέρες, 6 από αυτά θανατώθηκαν με φόρα στον λόφο του Κυλικής. Πιστεύετε ότι αποτελεί λύση μια τέτοια πάνθρωπη συμπεριφορά? Φυσικά όχι. Σαν φιλοζωικός, μετά από πολλά χρόνια εμπειρία σε αυτό το θέμα και από όσο γνωρίζει το Φιλοζωικό Σύλλογος, δεν παίρνει πουθενά επιδοτήσεις, δεν πληρώνεται ούτε καν τις βεζίνες όταν καλείται να πάει σε κάποια χωριά να μαζέψει κάποιο σκυλάκι, δεν έχει καν τα μέσα με τα ίδια τα αυτοκίνητά μας. Εγώ σας ρωτώ, θα πηγαίνατε ποτέ με το γιο ταχύ σας να μαζέψετε ένα σκυλάκι που αιμορραγεί με διάρρειες, με μετούς? Η απάντηση είναι όχι. Εμείς πηγαίνουμε. Έχουν ήδη καταστρέψει 3 αυτοκίνητα τα μέλη. Και δεν είναι πολλά τα μέλη. Ο κύριος Δήμαρχος μας έκανε μία πρόταση. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ο κύριος Κυριακίδης είναι στο πλευρό μας. Η πρόταση αυτή αναφέρει για ένα χώρο προσωρινό. Είμαστε σύμφωνοι. Μην ξεχνάμε όμως ότι ήδη ο Φιλοζωικός Κυλικής φροντίζει 257 ζώα. Μας προσφέρει ο Δήμος φυσικά τις τροφές. Φυσικά ο Δήμος μας προσφέρει τα κονδύλια για τις στηρώσεις, όχι σε εμάς, στους γιατρούς. Εμείς δεν παίρνουμε μία, ούτε τις βεζίνες μας, όπως σας είπα. Το θέμα είναι το εξής. Ο εθελοντισμός σταματάει σε ένα σημείο και εμείς είμαστε τώρα στη φάση που δεν μπορούμε άλλο. Και δεν μπορούμε άλλο γιατί. Έχουμε την προσωπική μας ζωή. Έχουμε τις δουλειές μας. Δεν μπορώ εγώ, όταν είμαι στη δουλειά μου, να με καλεί κάποιος και να μου λέει «Έλα στο Πόποβο, στο Μεσοχώρι, στο, δεν ξέρω, πες στη χωριά, στην πλαγιά, να μαζέψει ένα σκύλι». Πρώτον, δεν έχω τα μέσα. Πρώτον, δεν έχω την εμπειρία. Δεύτερον, δεν έχω την εμπειρία. Τρίτον, δεν έχω το χρόνο. Αυτά τα 257 σκυλιά που φροντίζουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε 4 άνθρωποι. 4 άνθρωποι που έχουμε δώσει το αίμα από την ψυχή μας, για να φροντίζουμε αυτά τα ζώα. Δεν είμαστε, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν μπορούμε, αν μπορούσαμε να το κάναμε, πιστεύετε, να φροντίσουμε άλλα τόσα. Πολύ φοβόμαστε ότι ο χώρος αυτός, εφόσον γίνει, όλο το βάρος πλέον της φροντίδας αυτών των ζώων θα πέσει στην πλάτη μας. Πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε, το ξαναλέω. Αυτό που προτείνουμε είναι να μπει ένας άνθρωπος που να έχει ένα μισθό, όχι ένας, δύο. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα ζώα θα πρέπει να φροντίζονται Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα. Ένας άνθρωπος θα αρρωστήσει. Αυτά τα ζώα τι θα γίνουν? Πρέπει να υπάρχουν δύο άνθρωποι που να πληρώνονται καλά για αυτό το πράγμα και να πηγαίνουν να φροντίζουν αυτόν τον χώρο. Αλλιώς θα γίνει ένα ακόμα κολαστήριο. Όλοι έχετε ακούσει για τα κολαστήρια των Δήμων που αναλαμβάνουν οι φιλοζωικές, που στο τέλος δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και, με συγχωρείτε, και τρώει το ένα ζώο το άλλο. Τέλος πάντων, εκτός από αυτά, έχουμε να προτείνουμε και κάποιες λύσεις σύμφωνα με την εμπειρία μας τόσο χρόνο, που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν αρκετά.
Το πρώτο και το σημαντικό που πρέπει να γίνει είναι η συνεχή συνεργασία των δημοτικών αρχών με την ελληνική αστυνομία και τα άλλα ελεγκτικά όργανα για συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς για τη σήμανση και την καταγραφή, και τονίζουμε καταγραφή, στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να περιοριστεί δραστικά η εγκατάλειψη. Δεύτερο, συνεχή συνεργασία τους με τα παραπάνω ελεγκτικά όργανα για συστηματικό και στοχευμένο έλεγχο των ιδιοκτητών που το κατοικίδιό τους έχει γεννήσει για την πορεία και την τύχη των κουταβιών, όπως ορίζει και η ίδια νομοθεσία. Τρία, λειτουργία της βάσης δεδομένων σε κάθε Δήμο για την καταγραφή πέραν των αδέσποτων αλλά και των ιδιόκτητων ζώων συντροφιάς, όσο νόμος ορίζει, όπως και συνεχής ενημέρωση των δημοτών για την υποχρέωσή τους να δηλώνουν το κατοικίδιό τους σε κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτού στον οικείο Δήμο. Θέσπιση αυστηρών προστήμων για τα δήλωτα ζώα συντροφιάς και τη μη τήρηση υγειονομικών κανόνων. Συνέχιση των στηρώσεων των ήδη αδέσποτων ζώων, όχι όμως αποσπασματικά και χωρίς πρόγραμμα, αλλά στοχευμένα και συστηματικά. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αυξήσει τα κονδύλια προς τους Δήμους. Κάνω μια παρένθεση, είπατε τα 100.000 ευρώ είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά και αυτή τη στιγμή πετιούνται στον δρόμο. Γιατί στηρώνουμε τα μισά τα ζώα με αυτά τα χρήματα και τα άλλα τα μισά μένουν αστήρωτα. Δεν υπάρχει σύστημα, δεν υπάρχει οργάνωση. Και να ξέρετε ότι ακόμα και στηρώσεις γίνονται. Από εμάς φεύγουμε στον κύριο Καραμίτο που είναι Θεσσαλονίκη με τα γεωτεχή μας και πηγαίνουμε τα ζώα εκεί εμείς, ο φιλοσοφικός. Πρέπει να γίνουν λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα. Και κλείνω την παράθεση. Αν και κάτι ακόμα, δεν έχουμε μόνο τσουμπανόσκυλα, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και το κυνηγόσκυλο. Παρακαλώ τους φίλους κυνηγούς να το ελέγξουν. Έχω ακούσει πάρα πολλά ότι μπορεί να κάνουν και 10 γένες για να πετύχουν το ένα το καλό το σκυλί. Τα υπόλοιπα σκυλάκια τα πετάμε. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, είχαμε πει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήσει τα κονδύλια προς τους Δήμους, οι οποίοι όμως παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσουν ικανά ποσά στον ετήσιο προπολογισμό τους για ένα θέμα όπως είναι ο υπερπληκτισμός των αδέσποτων με πολλές διαστάσεις και παραμέτρους, κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές. Πολλοί Δήμοι έχουν εισάγει με επιτυχία την ύσπραξη του ποσού των 50 λεπτών μέσω του λογαριασμού του νερού, εξασφαλίζοντας έτσι τα κονδύλια για τη διαχείριση των αδέσποτων. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, οι Δήμοι μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν χρήματα από την ύσπραξη των διοικητικών προστήμων του νόμου 4039 κάθετος 12 και της τροποποίησής του. Να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΙΠΑΤ επαρκές ποσό που θα καλύψει το προγραμματισμό δημιουργίας δημοτικών κτηνιατρίων ή δημοτικών διαδημοτικών κλινικών, όπου θα μπορούν να φιλοξενούνται τα αδέσποτα ζώα, χρήζοντα βοήθειας, καθώς και τον αναγκαίο εξοπλισμό σε επίπεδο Δήμου ή σε διαδημοτικό επίπεδο. Η δημιουργία δημοτικού ή διαδημοτικού κτηνιατρίου ή ακόμα καλύτερα δημοτικής ή διαδημοτικής κτηνιατρικής κλινικής που θα περιλαμβάνει και χώρους για την περίθαλψη ζώων και για άλλα έκτακτα περιστατικά απαιτεί μικρό κόστος δημιουργίας και λειτουργίας τους έναντι του κοινοκομείου που η δημιουργία και η λειτουργία του σύμφωνα με νόμιμες προδιαγραφές απαιτεί δυσβάστακτα για τους Δήμους κόστη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Δηλαδή, εδώ κάπου λέω, κύριε Δήμαρχε μου, μήπως να το σκεφτόσασταν αυτά τα χρήματα να δοθούν σε ένα δημοτικό κτηνιατρίο κλινική που μπορεί να φιλοξενεί κάποια ζώα, γιατί ένα δημοτικό κοινοκομείο δεν είναι μόνο να το δημιουργήσουμε. Το κόστος συντήρησή του ανέρχεται και περίπου στα 60.000 ευρώ το χρόνο. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να τα κρατάμε τα ζώα μέσα στο κοινοκομείο. Είναι διανόμου απαράδεκτο. Πρέπει το ζώο να παίρνεται, να στηρώνεται, να εμβολιάζεται, να γίνεται καλά και να το βγάζουμε πάλι στον δρόμο. Οπότε είναι κάποια χρήματα που για μένα είναι πάρα πολλά και θα πάνε στα σκουπίδια. Αυτή είναι η πρότασή μου. Τώρα, όλοι οι Δήμοι πρέπει να κάνουν χρήση του ευεργετικού θεσμού των εθελοντών κτηνιάτρων Ελλήνων και ξένων, που γνωρίζετε ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, που σημαίνει έρχονται στη Ρώμη,
τα ζωάκια μας, χωρίς να παίρνουμε ούτε ένα ευρώ, αλλά δεν έχουμε τις υποδομές και τους χώρους να τους φιλοξενήσουμε. Ας το ρίξουμε και αυτό μια ματιά. Όπως επίσης, πολύ σημαντικό για μένα, είναι η συνεχής ενημέρωση των δημοτών και των παιδιών στα σχολεία. Οι διάφορες εκδηλώσεις, οι γιορτές με τα ζώα, πρέπει να γίνουν ένα απόσπαστο κομμάτι της δράσης των δημάρχων για να δημιουργηθεί και να ιδρωθεί μία παιδεία και αντίληψη στην κοινωνία που θα εγγυάται στο μέλλον την ορθή αντιμετώπιση των ζώων συντροφιάς και όχι μόνο αυτών. Και τέλος, τονίζεται ότι οι Δήμοι θα πρέπει να τηρούν απαραίτητα την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των ζώων, ιδιαίτερα στο σκέλος της λειτουργίας της Πενταπελούς της Επιτροπής, να συνεργάζονται αρμονικά με τα φιλοζωικά σωματεία και να καλλιεργούν πνεύμα σεβασμού για τα ζώα στους δημότες τους. Είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος να δείχνει στον κόσμο ότι αυτά τα πλάσματα δεν αξίζουν αυτής της συμπεριφοράς, ότι αυτά υποφέρουν. Να αλλάξουμε τρόπο στάσης και αντιμετώπισης αυτά τα ζώα. Εγώ πιστεύω ότι με λίγη προσπάθεια, λίγο συστηματικό έλεγχο και θα τρέξουμε δυνατά τα πρώτα χρόνια, θα τα καταφέρουμε με αυτές τις προτάσεις μου, αν εφαρμοστούν, να πάμε μπροστά και σε λίγο οι δρόμοι μας θα είναι άδεια από αδέσποτα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, πολύ σημαντικό, ότι τα αδέσποτα είναι έργο του ανθρώπου και είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, ξέχασα κάτι. Επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι υιοθεσίες. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στις υιοθεσίες. Μαζεύουμε κάποια ζωάκια και τα δίνουμε για υιοθεσίες. Αυτό θέλει οργάνωση, άνθρωπος στο ίντερνετ, να εκθέτει τα ζώα, φωτογραφίσεις, περιποίησεις ζώου κτλ. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε έναν αριθμό, τον αριθμό traces, που τουλάχιστον στο εξωτερικό όσα ζώα στέλναμε μέχρι τώρα πλέον μας έχουν κόψει, γιατί το θέλουν οπωσδήποτε, γιατί με το traces εξασφαλίζουμε κάπως το πού θα πάει το ζώο. Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το ζώο. Να μην φεύγουν τα ζώα από εμάς και πηγαίνουν σε σφαγεία, να μην πηγαίνουν σε πορνεία στις διάφορες χώρες, να πηγαίνουν σε σωστά σπίτια και να έχουμε τον έλεγχο. Επειδή αυτό εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη, καλό είναι να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Γίνεται, σε κάποιες πόλεις γίνεται. Εδώ έχουμε κάποια κολλήματα. Εύχομαι να μπορέσουμε, κύριε Δήμαρχε, να δούμε λύση αυτό. Σας ευχαριστώ.